Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Γιώργο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και για μένα μεγάλη χαρά που είμαι μεταξύ φίλων γνωστών και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ξέρετε, κάθε φορά που σου ζητούν να μιλήσεις για το μέλλον, τις περισσότερες φορές είναι βέβαιο ότι θα κάνεις λάθος. Άρα, όταν ξεκινάμε να μιλάμε για το μέλλον, το παρελθόν, το σήμερα, πολλές φορές μπλέκουμε, γιατί όλα έχουν μια διασταλτική έννοια, ειδικά στο χρόνο που περνάει μέσα μας. Και για μας η πορεία αρχίζει τη στιγμή που μπαίνουμε στην ιατρική και ο κύριος που βλέπετε είμαι εγώ, όταν ξεκινούσα να μπαίνω στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Και μέσα σε αυτήν γνώρισα αυτό το βιβλίο της ειδικής νοσολογίας του Γκαρδίκα, που πολλοί θα θυμάστε γιατί αποτέλεσε το Ευαγγέλιό μας για πάρα πολλά χρόνια, γιατί τότε αυτή ήταν η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία και τότε και όταν την ημέρα της αποφύτησης από την ιατρική, την ημέρα της ορκωμοσίας. Και ποια ήταν η συνέχεια? Η συνέχεια είναι, νομίζω, η πιο σημαντική έκρηξη που συνέβη, δηλαδή η πρόσβαση στην πληροφορία, όπου είναι τόσο σημαντική, που τόσο στην ιατρική όσο και εκτός ιατρικής σήμερα, το πρόβλημα το ένα είναι να την παρακολουθήσεις και το δεύτερο είναι να μπορέσεις να αξιολογήσεις ποια από αυτά που σου έρχονται ως πληροφορία είναι σημαντικά και ποια όχι. Αξιολογώντας τώρα σε αυτή τη διαδρομή τι είδα και τι είδαμε, νομίζω ότι η πιο σημαντική στιγμή ήταν για τη γαστρολογία αυτό το βραβείο Νόμπελ του 2005 από τους Μάρσαλ και Βόρεν, που ήταν για την επιβράβευση της ανακάλυψης του ελικοβακτηριδίου. Κοιτώντας λοιπόν στον Γκαρδίκα, βρήκα ότι τότε, επειδή ήταν καλός γιατρός βέβαια, έλεγε από τότε ότι η αιτιολογία του έλκους δεν είναι γνωστή με τα ακριβίας. Μιλούσε για την αδυναμία του βλενογόνου. Και αυτό που κυριαρχούσε ήταν προφανώς ο ακτινολογικός έλεγχος, ο οποίος είχε κάποιες δυσχέρειες, αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο φόβος συγχύσεως μάλλον ήταν πολύς και υπήρχε και η γαστροσκόπηση, η οποία έπρεπε να γίνει μόνο επί υποψίας κακοηθείας, για να ληφθούν και βιοψίες. Η θεραπεία βέβαια ήταν συντηρητική με την ανακούφιση του ασθενούς, ως ηρεμιστικά, ανάπαυση, λήψη μικρών συχνών γευμάτων και υπήρχε και ένα καινούριο φάρμακο τότε, η μετιαμίδη, η οποία ήταν της κατηγορίας των αντιήτα 2 υποδοχέων, αλλά εκτός από αυτή υπήρχε και ένα πιο καινούριο τότε που μόλις κυκλοφορήσει και το μελετούσαν, ήταν η κιμεθιδίνη, ήταν η σιμεθιδίνη, το σιμεΐτα, το οποίο το είχε πάρει ως κιμεθιδίνη ο Γκαρδίκας. Και βεβαίως μιλούσε για προσταγλανδίνες κλπ. Το ταγκαμέτο γνωστό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια και ως προς την έκβαση, βλέπετε ότι ουσιαστικά έπρεπε να δίνουμε κάρβενο ξολόνι, η οποία ήταν ένα προϊόν της γλυκυρίζης, να ακολουθούν τα μικρά συχνά γεύματα και αν επί 6 εβδομάδων υπάρχει πρόβλημα, τότε ίσως να έχουμε την υποψία της κακοηθείας και, εν πάση περιπτώσει, το 50% όπως βλέπετε κάτω των γαστρικών ελκών τελικώς θα χειρουργηθούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό το ελικοβακτηρίδιο, γιατί εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο μπόρεσαν να σωθούν και να μπορέσει να βρεθεί και μια αλληλουχία τόσο ως προς το γαστρικό και το δεκαδακτυλικό έλκος και κυρίως ως προς τον καρκίνο, το MALT λέμφωμα κλπ. Δηλαδή μια ολόκληρη σειρά που αφορούσε τόσο στη διάγνωση όσο και στην θεραπεία του έλκους, μιας πολύ συχνής νόσου που τελικά σήμερα ξέρουμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό γίνεται καλά. Και παράλληλα την εποχή εκείνη δειλά-δειλά εμφανιζόταν και ένα άλλο φάρμακο, γιατί τότε non-A, non-B η πατήδα που ονομάστηκε εσύ και βλέπετε ότι ένα μικρό 6% κάτω-κάτω γινόταν καλά, κάτι που το θεωρούσαμε επαναστατικό. Σήμερα φτάσαμε με τα καινούργια φάρμακα πρακτικά το 100% των ασθενών αυτών να γίνεται καλά, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με το ελικοβακτηρίδιο και το κύριο πρόβλημα γι' αυτό είναι η ανθεκτικότητα στην κλαριθρομικίνη, που βλέπετε ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα και έτσι τα τριπλά, τα κλασικά σχήματα που δίναμε για τη θεραπεία του ελικοβακτηρίδιου, το οποίο δεν πρέπει πια να δίνονται στην Ελλάδα, εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα και χρειαζόμαστε να ανακαλύψουμε νέες θεραπείες γι' αυτό. Και αυτό γιατί η αποδεκτή, το αποδεκτό επίπεδο θεραπείας για το ελικοβακτηρίδιο βλέπετε ότι στην υπερπρότοκον ανάλυση πρέπει να ξεπερνάει το 90 ή 95%. Και αυτό εμείς σήμερα με όλα τα σχήματα που έχουμε δυστυχώς οριακά το επιτυγχάνουμε, αν το επιτυγχάνουμε. Αυτό ανάγκασε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτός από το πρώτο και κύριο που είναι το πολυανθεκτικό μικροβακτηρίδιο της φυματιώσεως και αυτά που είναι σε κριτικό σημείο που είναι τα ανθεκτικά, πολυανθεκτικά μικρόβια των μονάδων,
να μπει το υλικοβακτηρίδιο, το ανθεκτικό στην κλεριθρομικίνη ως πρώτη προτεραιότητα, high priority, για τις περιπτώσεις που το χρειαζόμαστε σήμερα, για τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε το υλικοβακτηρίδιο. Όπως είπαμε λοιπόν, το ξεκίνημα τότε ήταν η κλινική εξέταση και κυρίως ακτινολογία. Από τότε υπήρξε μία έκρηξη, τόσο ώσπου την οποία συζητήσατε σήμερα νομίζω όλη την ημέρα, τόσο ως τη διάγνωση και ως προς την θεραπεία, και αυτό δεν αφορά μόνο στην ενδοσκόπηση, αλλά αφορά και στην απεικόνηση, αφορά και σε καινούργια πράγματα που δεν φανταζόμαστε την ύπαρξή τους τότε, όπως η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα, η περιχοενδοσκόπηση κλπ. Ή ακόμα και εργαλεία τα οποία ακόμα είναι φουτουριστικά, αλλά μπορεί να έλθουν στο μέλλον και αφορούν σε χειρουργικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα γίνονται μέσω των ενδοσκοπίων. Ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια της γαστρολογίας αφορά τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα, και βλέπετε ότι για 123 έτη από τότε που πρώτο περιγράφηκε η νόσος της ελκόδους κολίτιδας μέχρι το 1998 είχαν πρακτικά βρεθεί 5 φάρμακα. Και αυτό είχε γίνει μέσα από 2 διαδικασίες, του εμπειρισμού και του δανεισμού. Και εξηγούμε. Εμπειρισμός είναι ότι κάποιος γιατρός είδε κάποια στιγμή ότι παίρνοντας ένα φάρμακο ή άκουσα από έναν συναδελφό του ότι αυτός που είχε διάρειες πήγε καλύτερα και έτσι σιγά σιγά άρχισε να δίνει σουλφασαλαζίνη. Ενώ ο δανεισμός ήταν ότι κάποια στιγμή που αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε ανοσολογία, βρήκαμε καλύτερους από εμάς στην ανοσολογία που ήταν οι ρευματολόγοι, και έτσι όταν είχε και προβλήματα στις αρθρώσεις και προβλήματα στα έντερα, δανειζόμασταν το φάρμακο και βλέπαμε αν δουλεύει ή όχι, και αρκετές φορές δούλευε. Από το 98 και μετά όμως υπάρχει μια έκρηξη φαρμάκων, όπου στηρίζεται σε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Πάλι ξεκίνησε από δανεισμό από τους ρευματολόγους, αλλά σήμερα προσπαθούμε να βρούμε στοχεύσεις οι οποίες να αφορούν στο κύτταρο ή, εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή εκείνη που αφορά στο έντερο, για να έχουμε θεραπεία. Και να σας πω μόνο ότι αν θα μπείτε σήμερα στο US Gap, στο NHS, θα δείτε περίπου 1.100 τόσες μελέτες οι οποίες αφορούν στην νόσο του Crohn και 900 τόσες, δηλαδή άθροισμα πάνω από 2.000 για την ελκώδη κολίτιδα, σαν να παρά είναι πολλές. Αυτό είναι ένα γνωστό καρτούν του Ντανέζε, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από λίγα χρόνια στο Gastroenterology, και είναι τα φάρμακα στη σύφνη με βάση τους παθογενετικούς μηχανισμούς. Και έτσι, για να απλοποιήσω λίγο τα πράγματα, μια και αυτό δεν διαβάζεται, αυτό είναι σε τρεις ομάδες. Το πρώτο αφορά στην παρεπόδιση της μετανάστευσης των φλεγμονωδών κυττάρων στο έντερο, και οι δύο κατηγορίες από αυτές είναι αυτό που κυκλοφορεί, όπως οι αντιντεγκρίνες και ένα καινούριο φάρμακο που μελετάτε σήμερα, που είναι οι τροποποιητές του υποδοχεία S1P1. Είναι η εξουδετερώση των μεταβιβαστών των φλεγμονών, των κυταροκινών και οχημόνων, που είναι από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή οι αντι-TNF παράγοντες, η διαδρομή αντιτρελευκίνη 12-23 και τέλος ο υποδοχέας 36 της αντιτρελευκίνης, και αφορά είτε την infliximab και τους άλλους αντι-TNF, είτε την γραμμή, όπως είπαμε, αντιτρελευκίνη 12-23, και τέλος αυτό που ήρθε τελευταίο στην αγορά, που είναι η αναστολής JAK, οι οποίοι μπορεί να είναι εκλεκτικοί ή να αφορούν πολύ περισσότερους από έναν υποδοχεία, και αυτό, το φάρμακο αυτό ήρθε τώρα, όπου να είναι, βγαίνει και στην αγορά ελεύθερα, είναι η τοφαστινίμπη, και έχει να κάνει με τη διαδρομή JAK-STAT και εμποδίζει τον εσωτερικό, τον ενδοκυτάριο μεταβιβαστή του σήματος. Ξεκινώντας λοιπόν από την τρελευκίνη 23, βλέπουμε ότι το φάρμακο που κυκλοφορεί επάνω δεξιά είναι ιστοκινουμάμπι. Όπως βλέπετε, πιάνει την υποομάδα P40, που είναι κοινή και στην τρελευκίνη 23 και στην τρελευκίνη 12. Και άρα ουσιαστικά πιάνει δύο διαδρομές, και τις 23 και τις 12. Σήμερα αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι ζητούμε πιο εκλεκτικούς υποδοχείς που πιάνουν μόλον αυτήν την υποομάδα 19 της τρελευκίνης 23. Και το πιο προχωρημένο απ' όλα είναι η ρίζα κιζουμάμπι, όπου είναι ένα αντίσωμα για το P19 και αφορά και στην ελκώδη κολίτιδα και στην νόσο του Crohn. Για τις αντιιντεγκρίνες, πώς δρούν? Φανταστείτε ότι δρούν όπως τα σαμαράκια στον δρόμο. Δηλαδή, ουσιαστικά φρενάρουν τη μετακίνηση του λευκοκυττάρου, που πηγαίνει και ακολουθεί αυτή όλη την επεξεργασία, αυτή όλη τη διαδρομή, μέχρι να φτάσει στην περιοχή και στο κύτταρο στόχο, για να περάσει το ενδοθήλιο και να βρεθεί στην περιοχή της φλεγμονής. Και αυτό ακολουθεί ειδικούς υποδοχείς, όπως βλέπετε, και ειδικές διαδρομές. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι η μεσαία, που είναι από ΜΑΤΚΑ 1 και Α4 Β7, όπου υπάρχει
το γνωστό φάρμακο σε εμάς, η βεντολιζουμάμπη, και η νατελιζουμάμπη που κυκλοφορεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς τους δεν κυκλοφορεί εδώ. Είναι ένα καλό φάρμακο, αλλά όπως βλέπετε αριστερά, δυστυχώς πιάνει και άλλους υποδοχείς και έτσι υπήρξαν περιπτώσεις PML που εμφανίστηκαν ως παρενέργειες του φαρμάκου αυτού. Σήμερα πάντως η έρευνα αφορά και σε νέα φάρμακα με πιο προχωρημένη αυτή της ετρολιζουμάμπης και η οποία είναι ενδιαφέρουσα διότι εκτός από το ότι εμποδίζει την αλληλεπίδραση του α4β7 με το ματκάμ όπως όλα τα άλλα, δηλαδή να δράσει στο επίπεδο του ενδοθυλίου, δρά και στο επίπεδο του επιθυλίου, δηλαδή μέσω του αεβ7, όπου βλέπετε ότι εμποδίζει τη σύνδεση με την εκατχερίνη και έτσι δρά και επιθυλιακά έχει διπλό τρόπο δράσης. Και είναι επίσης ενδιαφέρον γιατί εκτός από το ότι ξέρετε στα φλεγμονώδη νοσήματα δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποσοστά, αλλά έχουμε ποσοστά όπως βλέπετε ακόμα και στους ασθενείς που ήταν ανθεκτικοί σε όλες τις άλλες θεραπείες στη φάση 2 αυτή η μελέτη. Είδαμε και κάτι ακόμα, ότι εάν μπορούσαμε να βάψουμε τα κύτταρα τα οποία εκφράζανε την αεβ7 υποδοχέα, τον αεβ7 υποδοχέα στην βιοψία του εντερικού κυττάρου, τότε αυτό μπορούσε να λειτουργήσει ως προγνωστικός δείκτης ανταπόκρισης και έφτανε μέχρι το 67%. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα του πού στοχεύουμε σήμερα. Ότι πρέπει να βρίσκουμε τις υποομάδες εκείνες, όπου δεν θα δίνουμε το φάρμακο τζάμπα, αλλά θα δίνουμε το φάρμακο στην υποομάδα εκείνη που πραγματικά το έχει ανάγκη και έχει μεγάλη πιθανότητα να δουλέψει. Μια άλλη ομάδα είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή οι αγωνιστές έναντι της φωσφορικής σφιγγοσύνης, που ουσιαστικά τι κάνουν, μπλοκάρουν στο επίπεδο στο εργαστήρι που είναι ο λεμφαδένας τα λεμφοκύτταρα, έτσι που να μην τα αφήσουν να φύγουν. Και βλέπουμε ότι το κύριο παράδειγμα από αυτό είναι η οζανιμόδη, η οποία είναι και σε προχωρημένες φάσεις 3 μελέτες. Τέλος, όπως σας είπα, υπάρχουν τα JAK, είναι εκλεκτική, μη εκλεκτική. Αυτό το οποίο θα κυκλοφορήσει για την ελκώδη κολίτιδα είναι η τοφασιτινίμπη. Ξέρουμε ότι είναι μικρά μόρια, δίνονται σαν χάπια από το στόμα, δεν είναι βιολογικοί παράγοντες ακριβώς, αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί έχουν αρχίσει και εμφανίζουν κάποιες παρενέργειες. Δεν ξέρουμε αν αυτό γενικεύεται. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο σήμερα μελετάται, έχει κωδικό μόνο και φαίνεται ότι είναι έντερο εκλεκτικό. Είναι ένα φάρμακο το οποίο δουλεύει, αλλά πρέπει να το δίνουμε προσοχή και εκεί πρέπει να βρούμε τους στόχους ακόμα και για τις παρενέργειες. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα βιοομοειδή. Τα βιοομοειδή δεν είναι ακριβώς γενώσιμα, δεν έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Είναι σαν φάρμακο αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όπως παράγεται αυτό το μόριο, το βιολογικό, εξελίσσεται το ίδιο. Δηλαδή, η infliximab που ήταν το 98 δεν είναι ίδια με σήμερα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν μελέτες ισοδυναμίες και είναι ισοδυναμίες ότι άμα δουλεύει σε ένα νόσημα, φαίνεται ότι αυτά δουλεύουν και σε άλλα και δεν πρέπει να είμαστε εναντίον, διότι αυτό έγινε με έναν στόχο, τη μείωση της τιμής και αυτό σε έναν βαθμό το πέτυχε και άρα υπάρχει απελευθέρωση χρημάτων για να δοθούν σε περισσότερους ασθενείς ή να δοθούν σε έρευνα για να βρούμε και άλλα μόρια χρήσιμα για αυτούς τους ασθενείς. Αυτό είναι ένα γνωστό στους γαστρεντρολόγους πια παράδειγμα του πώς υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, αυτό το window of opportunity, το οποίο φαίνεται ότι πρέπει να στοχεύσουμε γρήγορα και δυνατά, έτσι που να έχουμε απάντηση, για να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις όπως είναι οι στενώσεις, η διατητρική νόσος, η διατητρένουσα νόσος, η οποία εκεί δεν έχουμε πλέον δυνατότητα επανόδου. Έτσι, το κόνσεπτ που σήμερα έχει αναπτυχθεί είναι αυτό του τρίτου target, που είναι ξεκινώντας από την αρχική θεραπεία, ότι κάνουμε ένα monitoring του ασθενούς, αλλάζουμε τη θεραπεία και ξανά μέχρι να βρούμε τη βέλτιστη θεραπεία, η οποία και αυτή μπορεί να τροποποιείται με την πάρο του χρόνου, γιατί υπάρχουν φάρμακα τα οποία χάνουν για λόγω ανοσονογικότητος ή άλλους λόγους την επάρκειά τους. Τέλος, ένα καινούριο πράγμα για τις δύσκολες καταστάσεις όπως αυτό των επιλεγμένων συρριγγείων του νόσου του Crohn, ότι βρήκαμε ότι με την έγχυση μεσοχηματικών αρχηγόνων κυττάρων μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Πάντως, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Άρα, για να κλείσω με το θέμα των ύφνε, υπάρχει μια σημαντική μείωση των κολεκτομών στην ελκώδη κολίτιδα και αυτό διαπιστώθηκε στην Αμερική, ανακοινώθηκε φέτος στο DDW. Και πριν από ένα μήνα και βλέπετε ότι ο αριθμός των κολεκτομών είναι αντιστρόφως παράλληλος με την αύξηση των βιολογικών παραγόντων. Άρα
ακόμα και αν αυξάνει το κόστος, δεν ξέρουμε το φαρμακευτικό κόστος, δεν ξέρουμε αν αυξάνει το συνολικό κόστος, με δεδομένο ότι ένας μεγάλος αριθμός κολεκτομών φαίνεται ότι μειούται. Και έχουμε μόνο τα φάρμακα. Φαίνεται ότι έχουμε και έναν δρόμο που γυρίζει back to the future, και αυτό είναι η μεταμόσχευση των κοπράνων. Επίσης είναι διάφορες δίαιτες που έχουν μπει μέσα, όπως και εξειδικευμένες θεραπείες. Για τη μεταμόσχευση κοπράνων, τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, υπήρχε κάποιος Τσεχ Χονγκ, ο οποίος έδινε μια κίτρινη σούπα, ήταν αφυδατωμένα κόπρανα του ανθρώπου επί διαρριών και δούλευαν αρκετές φορές. Παρ' όλα αυτά, λόγω της γεύσης τελικά δεν επικράτησε και επανερχόμαστε σήμερα, όπου στο Very Prestigious New England Journal of Medicine φαίνεται ότι πλέον καθιερώθηκε η θεραπεία της μεταμόσχευσης κοπράνων στις ανθεκτικές μορφές για Clostridium difficile και αυτό που συζητάμε μόνο είναι ο τρόπος χορήγησης έτσι που να είναι κάπως πιο ευχάριστος για τον άρρωστο και να ομογενοποιήσουμε, να λείψουν δηλαδή οι κίνδυνοι του τι είναι ο υγιής μάρτυρας, ο υγιής εθελοντής. Το μικροβίωμα κατέχει μεγάλη θέση και στα φλεγμονώδη νοσήματα. Βλέπετε ότι ουσιαστικά μιλάμε για δυσβίωση, δεν θα μείνω πάρα πολύ, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν ορισμένες ομάδες μικροβίων της χλωρίδος, οι οποίες είναι μειωμένες και άλλες που είναι αυξημένες στα φλεγμονώδη νοσήματα και φαίνεται ότι η βιοποικιλότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που μειούται όταν υπάρχουν νοσήματα, όμως δεν ξέρουμε αν αυτό είναι επιφαινόμενο ή είναι γενεσιουργό αίτιο. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Αλλά φαίνεται ότι το μικροβίωμα, το οποίο είναι, σας λέω, μια μονάδα παραπάνω, 10 φορές περισσότερο από τα κυτταρά μας μέσα στον οργανισμό μας, είναι πάνω στον άξονα εγκεφάλου, εντέρου, που σήμερα ξέρουμε ότι σχετίζεται με διάφορα νοσήματα και κυρίως αυτό που αφορά σε εκατομμύρια ανθρώπους, όπως το ευερέθη στο έντερο. Και ένα επίσης μεγάλο βήμα ήταν αυτό της καρκινογένεσης, όπου είδαμε ότι στη μελέτη του Vogelstein μελετήθηκαν ογκοκατασταλτικά γονίδια τα οποία μειώνεται η δράση τους, όπως το APC, το SMAD4 και το P53, ή ογκογόνα γονίδια όπως το KRAS, τα οποία ενεργοποιούνται και έτσι οδηγούμεθα σε αυτή την αλληλουχία αδένωμα καρκίνωμα. Αλλά δεν είναι το μόνο, βρήκαμε και άλλους δρόμους, όπως παραδείγματος χάρη στην όσο του Lynch με το Microsatellite Instability ή με επιγενετικούς παράγοντες που αφαιρούν κυρίως στη μεθυλίωση και έτσι τη σίγαση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Και ερχόμαστε στο πιο οικείο μας, στην ενδοσκόπηση. Στη Βασιλεία, ο Χίρτσοβιτς στη δεκαετία του 60 κάνει την πρώτη γαστροσκόπηση σε άνθρωπο, ακολουθεί η RCP, η πρώτη πολυποδεκτομή, ακολουθεί η αντιμετώπιση της αιμορραγίας, βρίσκουμε τα βίντεο ενδοσκόπια και σήμερα έχουμε μία έκρηξη τεχνικών που είπαμε δεν αφορά μόνο στην ενδοσκόπηση αλλά και στην απεικόνηση. Προβλέποντας για το μέλλον, θα σας δείξω, θα σας ταχυολογήσω μερικούς σοφούς τι έχουν πει κατά καιρούς. Ο ένας ήταν καθηγητής του Αϊνστάιν, που είπε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του, με ό,τι και να ανακατευτεί. Αυτός ήταν ο CEO της IBM το 1948, που όταν του δείξανε τον κομπιούτερ, είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να υπάρχουν 5 στον κόσμο που θα ενδιαφέρονται για κομπιούτερ. Πώς απέρριψε οι 10 τους Beatles, γιατί αυτοί ήταν κάτι άφωνοι και εξάλλου η κιθάρα ήταν εκτός μόδας. Ο Bill Gates, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα λογισμικό πάνω από 32 bit. Και τέλος, ο Steve Ballmer, ο οποίος ήταν CEO της Microsoft, ο οποίος απέρριψε το iPhone, διότι δεν θα μπορούσε να βρει αγοραστές. Άρα, πηγαίνοντας και εγώ να πω το μέλλον, ξέροντας ότι μπορεί κανείς να πει πολλές βλακίες, θα πάω σε αυτό που θα λέγανε οι πιο νέοι σιγουράκι, στο πιο σιγουράκι, που είναι το σχεδόν σήμερα. Και θα μπω στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν πάρουμε τους ορισμούς της νοημοσύνης, θα πούμε, παίρνω δύο, ότι είναι το σύνολο των λειτουργιών του νου που στοχεύει στην αντίληψη και στη λογική ερμηνεία της γνώσης, ή είναι η ικανότητα προσαρμογής σε μια κατάσταση και της επιλογής των μέσων δράσης αναλόγως της συγκυρίας. Άρα, η τεχνητή νοημοσύνη τι είναι? Είναι το σύνολο των θεωριών και τεχνικών που έχουν στόχο τη δημιουργία μηχανών που να έχουν μια ικανότητα να μιμηθούν αυτήν την νοημοσύνη. Και υπάρχουν δύο πρακτικά τρόποι. Υπήρχε ο πιο κλασικός τεχνικής νοημοσύνης, αυτός που μας έρχεται σήμερα, τον έχουμε μπροστά μας, και είναι αυτός ο handcrafted, ο βιοτεχνικός, ας το πούμε έτσι, τρόπος, ο οποίος έμπαινε μέσα, βάζαμε τα δεδομένα, δηλαδή ο άνθρωπος έβαζε τα δεδομένα στη μηχανή. Υπήρχε ένας αλγόριθμος ή πολλοί αλγόριθμοι, τους οποίους τροφοδετούσε ο άνθρωπος για το αν είναι καλό ή όχι. Και τελικά, βάσει αυτού, μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να αναγνωρίσει μία φωτογραφία
εάν είναι ενός σκύλου ή της πεθαράς ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μόνο σε αυτή την κατηγορία και όχι άλλη. Και αν έπρεπε να μπει σε άλλη, θα έπρεπε να φτιαχτεί όλο το λογισμικό από την αρχή και πάλι να το τροφοδοτήσει ο άνθρωπος και αυτός να καθορίσει τι είναι συλλογικό ή όχι. Ποιο είναι η διαφορά λοιπόν αυτού του machine learning από το deep learning, είναι ότι αυτή η διαδικασία πλέον μέσα από ιδιαίτερα λογισμικά και μαθηματικά τα οποία αφορούν διανυσματικό λογισμικό και υπολογισμό μητρών, το αναλαμβάνει η ίδια η μηχανή. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε το διχοτομικό αποτέλεσμα στο τέλος, αλλά δεν έχει, αρχίζει και γίνεται όλο και πιο ανεξάρτητη από τον άνθρωπο. Τα περισσότερα συστήματα σήμερα δουλεύουν και με τους δύο μηχανισμούς, αλλά η τάση είναι να πάμε στον δεύτερο. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια ανεξαρτοποίηση της μηχανής. Υπάρχει μια φάση εκπαίδευσης, υπάρχουν αυτά που λένε τα levels, κρυφά επίπεδα, τα οποία θα σας δείξω πώς με ένα-δύο slides φτάνουν σε έναν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητος και τελικά συγκεντρώνουν όλα αυτά, απλοποιούνται και φτάνουν σε ένα διχοτομικό αποτέλεσμα που λέει ναι ή όχι, όπως στην επεξεργασία μιας φωτογραφίας που βλέπετε εδώ πέρα. Και υπάρχει, για να γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχει η ανάλυση των big data και το principal component, δηλαδή ότι πρέπει να βρει μέσα, να τροφοδοτήσουμε το μηχανισμό, να δούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα-ένα-ένα, αλλά τα ομαδοποιεί. Και αυτή η ομαδοποίηση μπορεί να κάνει επεξεργασία εκατομμυρίων πια δεδομένων, τα οποία είναι αδύνατο να πλησιάσει πια ο άνθρωπος. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι στο γενικό πλάνο έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε αυτό που σας είπα το machine learning και το deep learning, το οποίο αποτελεί μια υποομάδα, αλλά είναι αυτή η οποία φαίνεται να κυριαρχεί σήμερα. Και ποιο είναι το μέλλον σε αυτό? Είναι ότι πιθανώς πιθανώς η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθάει τον άνθρωπο να βελτιώνει την νοημοσύνη. Αυτό είναι το φουτουριστικό πλάνο. Και βλέπετε εδώ σχηματικά, στο κάτω μέρος, αυτό το deep learning που σας λέω, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πακετάρισμα σιγά-σιγά και αυτά τα εκατομμύρια πληροφορίες μπορούν σιγά-σιγά να ομαδοποιούνται για να φτάσουν σε ένα διχοτομικό ή τριχοτομικό αποτέλεσμα. Και βέβαια αυτό στηρίζεται, όπως σας είπα, στις μεγάλες στατιστικές, στα μαθηματικά και στην ευρωβιολογία, προσπαθεί να μιμηθεί. Δεν θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό, απλώς βλέπετε εδώ ένα τρισδιάστατο μοντέλο, το οποίο γίνεται πολυδιάστατο στην περίπτωσή μας. Τώρα, τι γίνεται με εμάς? Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο αυξάνουν οι εργασίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν να κάνουν με το αν φτάσαμε ή όχι στο τυφλό. Με το ποια ήταν η προετοιμασία. Τώρα μιλάμε για το σήμερα σχεδόν, έτσι. Για το ποιο είναι το ADR μας και ποιο είναι το adenoma per colonoscopy rate που έχουμε. Πόσο καλοί είμαστε, και αυτό θα δημοσιεύεται. Άρα θα ξέρουν ποιοι είμαστε. Και βλέπετε ότι στο gastroenterology πριν από λίγο καιρό εμφανίζεται και αυτό το real-time polyp localization με deep learning που έχει 96% accuracy και είχε 20 παραπάνω τους γιατρούς. Ανέβρεση πολυπόδων. Και βλέπετε εδώ μερικά παραδείγματα μεταξύ του polyp και non-polyp. Και βλέπετε εάν βγήκε ή όχι η πολύποδας, αν μένει κομματάκι ή όχι, πώς μπορεί να σε βοηθάει ή να σε καθοδηγεί. Και βλέπετε, παραδείγματος χάρη σε αυτό, ότι χρησιμοποίηση είναι ή αυτό το τετραγωνάκι εδώ πέρα του box method ή μια περιοχή όπου έρχεται και σου λέει ότι έχεις υψηλή πιθανότητα να βρεις πολύποδα ή εδώ όπου έχεις βρίσκει ακριβώς την περιοχή και σε καθοδηγεί πού πρέπει να πας. Και βλέπετε ότι έχουν προχωρήσει ακόμα παραπάνω, δεν έχουν βγει αυτά τα ενδοσκόπια ακόμα. Οι Κινέζοι το ονόμασαν ενδοσαϊτόσκοπι αυτό το σύστημα. Θα σας δείξω τι είναι. Και βλέπετε ότι ουσιαστικά αυτό σου χαρακτηρίζει και το τι είναι. Ανάλογα με την ποιότητα του αγγείου, μπορείς να πεις αν πρόκειται για νεοπλασματικό ή μη νεοπλασματικό. Και αυτό έχεις, κρατήστε το, γιατί σου βάζει και πιθανότητες. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι σου λέει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι NICE1 ή NICE2 με πιθανότητα 100%, αλλά δεν είναι πάντα 100% αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και οι οπτικές βιοψίες. Αυτό το ξέραμε από καιρό. Δεν είχε βρει εφαρμογή, γιατί δεν μπορούσαμε να γίνουμε εμείς παθολογοανατόμοι. Αλλά σήμερα την διάγνωση τη βγάζει πάλι, αρχίζει και τη βγάζει το μηχάνημα. Και αυτό λέγεται ενδοσκόπιο, όπως σας λέω. Φαίνεται στην άκρια το ενδοσκόπιο το οποίο ακουμπάει και χαρακτηρίζει εδώ πέρα, ανάλογα με το που βρίσκεσαι, αν αυτό μπορεί να είναι κακοήθεια ή όχι. Και βλέπετε ένα παράδειγμα εδώ πέρα στον ισοφάγο,
όπου εδώ έχουμε καλοήθεια, κακοήθεια και βλέπετε τον τρόπο που αυτό λειτουργεί, όπου ουσιαστικά ακουμπάει επάνω και ανάλογα με τη σκέδαση που παίρνει, στέλνει στους πυρήνες ουσιαστικά. Παίρνει την αντανάκλαση από τους πυρήνες και βλέπει αν αυτό είναι καλόηθες ή κακόηθες. Άρα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει υπέρ, τελειώνοντας, και κατά. Υπέρ έχει δυνατότητα επιλογής, διάγνωσης και θεραπείας, έχει μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, δεν συγκρίνεται, αυτό γίνεται real time. Δυνατότητες έρευνας και ανάλυσης των big data και ότι οι αποφάσεις δεν επηρεάζονται από συναισθήματα, από εγώ, από μισθό, από κέρδος, από χρόνο εργασίας, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος καταρχάς της αποπροσωποποίησης της ιατρικής. Καλημέρα σας, είμαι ο Computer Smith, είμαι η σειρά 3678C, το προηγουμένο μοντέλο. Και αυτά που μου φέρατε τα εργαστηριακά και τα αποεικονιστικά λένε ότι έχετε 68% πιθανότητα να έχετε καρκίνο, 22% πιθανότητα να έχετε μια ογκόμορφη αλλά καλοήθη εξεργασία και 10% αυτοάνωση παγκρατίτιδα. Αλλά βάσει των συνοσηρωτήτων σας και βάσει της ηλικίας σας και του ασφαλιστικού σας φορέα μπορούμε να σας δώσουμε μόνο παρηγορητική θεραπεία. Αυτό θα είναι το μέλλον. Αν είναι το μέλλον. Απώλεια των αρχών λοιπόν της κλινικής προσέγγισης του ασθενούς και μια μηχανή που θα αποφασίζει για θεραπείες που θα εξασφαλίζουν το σωματικό και ψυχικό καλό σέχιν του καθενός, που είναι ο ορισμός της υγείας και το προσδόκιμο της επιβίωσης ή επιβίωσής μας, τέλος πάντων. Ξέρετε, η χρήση όλων των πραγμάτων, της φωτιάς, του μαχαιριού ή της πυρηνικής ενέργειας, εξαρτάται από τον άνθρωπο και υπάρχει και όταν βρεθεί η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτό που σίγουρα παίζει σήμερα είναι ότι οι μεγάλοι παίκτες, όπως είναι αυτοί των εταιριών της Microsoft, της Amazon κλπ, παίζουν αυτό το παιχνίδι και μαζί παίζουν τα κράτη και παίζουν και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι εθελοτυφλούν, στρωθοκαμιλίζουν, δεν προχωρούν. Πρέπει και την εποχή του αμαξά, όταν βγήκε το αυτοκίνητο, ο αμαξάς μπορούσε να πάρει συνδικαλιστικά να αμήνεται, αλλά κυρίως αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να μάθει να οδηγεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.